Πάμε τώρα να αγγίξουμε και να πιάσουμε μία από τις ειδήσεις της ημέρας που αφορά το Δήμο Χανίων. Πάμε να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Μία πολύ σημαντική εξέλιξη έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες και αφορά τα ενετικά νεόρια των Χανίων. Συγκεκριμένα προχωρά, τι προχωρά, η αποκατάσταση, η ανάδειξη και η επανάχρησή τους. Έχουμε μία έγκριση σχετική της προμελέτης από το ΚΑΣ, μία σημαντική εξέλιξη η οποία είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Πάμε στα Χανιά, πάμε στον Δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδυράκη, στην καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τα Χανιά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Είστε κι εσείς προσωπικά, φαντάζομαι, υποθέτω, ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Νομίζω ότι η αποκατάσταση των ενετικών νεορίων είναι ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, αλλά ενδεχομένως να αποτελούσε πορεία όλων των επισκεπτών των Χανίων που επισκεπτόμενοι το ενετικό λιμάνι έβλεπαν αυτό το συγκρότημα των νεορίων σε μια εγκατάλειψη για πολλές δεκαετίες. Έτσι λοιπόν έφτασε μια πολύ σημαντική στιγμή για όλους μας, η στιγμή που φαίνεται ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία ώστε να μπορέσουμε αφενός να αποκαταστήσουμε το μνημείο, αφετέρου να προβούμε στην επανάχρησή του, να δώσουμε ζωή και να το καταστήσουμε ως ένα υπερτοπικό σημείο αναφοράς, όχι μόνο στο πλαίσιο της περιφέρειας Κρήτης και το εθνικό, αλλά νομίζω με μια έτσι μεσογειακή και ευρύτερη διάσταση. Δήμαρχε, εγκρίθηκε λοιπόν η προμελέτη, σωστά? Εχθές λοιπόν, ναι, ακριβώς, είχαμε το πρώτο, αλλά δυσκολότερο και πιο κρίσιμο, αν θέλετε, βήμα. Είχαμε την έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της προμελέτης που έγινε για περίπου 12 μήνες, μία προμελέτη που συντάχθηκε με πρωτοβουλία, αν θέλετε, του Δήμου Χανίων, αλλά έχοντας ως βασική μελετητική ομάδα το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και όλα ξεκίνησαν με την υπογραφή της αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης από το Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την συγχρηματοδότηση αυτής της μελέτης από την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο. Και μετά από 12 μήνες το αποτέλεσμα, το βασικό αποτέλεσμα που απεικονίζει την κατεύθυνση και τον χαρακτήρα του μνημείου, εγκρίθηκε χθες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε μια πολύωρη συνεδρίαση, στην οποία όμως όλα τελικά εξελίχθηκαν θετικά. Έτσι κλείσαμε αυτό το σημαντικό βήμα. Το επόμενο διάστημα θα οριμάσουμε τις επιμέρους συμπληρωματικές μελέτες και φιλοδοξούμε μέσα στο 2023 να καταφέρουμε να δημοπρατήσουμε αυτό το μεγάλο έργο και να το παραδώσουμε πίσω στην κοινωνία. Άρα έχετε δίκιο, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και χαρούμενοι σήμερα όλοι εδώ στα Χανιά. Να σταθώ λίγο στην τοποθέτηση της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, η οποία κάνει λόγο για ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας και για μια σταδιακή ενσωμάτωση των νεορίων στην καθημερινότητα της πόλης και των πολιτών. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, ποιος είναι? Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι τα ενετικά νεόρια έχουν αυτό το μνημιακό χαρακτήρα, αλλά δεν πρέπει να περιοριστούν σε αυτό. Θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πολιτιστική και όχι μόνο δραστηριότητα των Χανίων και ευρύτερα. Και αυτό το ετοιμάζουμε, αν θέλει το σχεδιάζουμε, να λειτουργήσει μαζί με τα άλλα δύο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία και στοιχεία πολιτισμού που έχουμε. Το γειτονικό, το ακριβώς διπλανό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, το ανακαινισμένο Τελωνείο, και δίπλα ακόμα το μεγάλο Αρσενάλι, το κέντρο αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Αυτά λοιπόν τα τρία κτίρια, αυτά τα τρία συγκροτήματα θα αποτελέσουν, αν θέλετε, ένα σύμπλεγμα, το κεντρικό σύμπλεγμα πολιτιστικής υποδομής της πόλης, η οποία θα μπορεί σε συνδυασμό και συνεργασία να φιλοξενεί κορυφαίου επίπεδου πολιτισμικές, καλλιτεχνικές και όχι μόνο δράσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός και βέβαια είναι πολύ εύστοχη η τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, η οποία προσωπικά έχει ασχολείται και έχει δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την εξέλιξη του έργου, για να μπορέσουμε όχι απλά να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα
να εξασφαλίσει και μια βιωσιμότητα στους χώρους αυτούς. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τις επεμβάσεις, θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Είναι κάπως νωρίς να μιλήσουμε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι. Γνωρίζουμε τις βασικές παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν. Έχουμε προσδιορίσει τις χρήσεις που θα έχει κάθε ένα από αυτά τα νεόρια. Προφανώς όλα λειτουργούν συνολικά. Γνωρίζουμε όμως σε ποια νεόρια θα μπορούν και να πραγματοποιούνται μεγάλες εκθέσεις και μεγαλύτερες έκθεσεις εκδηλώσεις. Γνωρίζουμε τα πρώτα νεόρια και το πέμπτο θα είναι νεόρια υποδοχής και επικοινωνίας έτσι του κόσμου με το εσωτερικό του κτηρίου, καθώς το τελευταίο, το έβδομο νεόριο, θα διαμορφωθεί ένας χώρος, ένα μικρό αμφιθέατρο υψηλής έτσι, ακουστικής και θα μπορεί να φιλοξενεί θεάματα υψηλού επιπέδου με πολύ καλή έτσι, τεχνολογία. Γνωρίζουμε δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί το μνημείο. Οι επιμέρους μελέτες θα εξειδικεύσουν αυτή την κατεύθυνση που ενέκρινε εχθές το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και βέβαια θα υπάρξει και η τελική μελέτη η οποία θα αποτυπώσει και το κόστος, τα χρήματα, τους πόρους που θα απαιτηθούν για να δημοπρατήσουμε τελικά αυτό το έργο. Όμως είναι σίγουρο ότι το μεγάλο βήμα και το δύσκολο βήμα έγινε χθες και συνεχίζουμε με αμύωτο ρυθμό μέχρι την ώρα. Οπότε διατηρείται η φυσιογνωμία του μνημείου, από την άλλη έχουμε και μία σύγχρονη προσέγγιση. Να εναρμονιστεί και με την καθημερινότητα των πολιτών, να μην μείνει ως μνημείο, αλλά να μπουν μέσα δραστηριότητες, πολιτιστικές δράσεις. Κυρίως αυτό που στοχεύουμε είναι να, όπως το ορίζουν και οι αρχιτέκτονες, να είναι ένα πολυχρησικό μνημείο, να μπορεί δηλαδή να τροποποιείται, να μπορεί να εξυπηρετεί διάφορα είδη θεμάτων τα οποία θα φιλοξενεί. Δεν θέλουμε δηλαδή ένα στατικό κτίριο με μια προσέγγιση που έχει παρέλθει πλέον και ως, έτσι όπως θα παραδοθεί να πρέπει να λειτουργήσει. Μάλιστα. Το κτίριο αυτό θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκθεμάτων, των εκδηλώσεων και της προβολής του πολιτισμού και της εκπαίδευσης που θέλουμε να έχει. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, λοιπόν.